έχω κοντά μου τον κύριο Παύλο Αλεξανδράκη, είναι Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Κι εγώ χαίρομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην πραγματικότητα, ενώ έχω πολλές φορές στυλιτεύσει τον συνδικαλισμό, είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές που αποκαλύψατε κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη τα θεσμικά όργανα του κράτους να το έχουν τσιμπήσει, να το έχουν βρει και να μην καταλήξουμε εκεί. Και θα το περιγράψω πάρα πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι αυτοί εντόπισαν μία εταιρεία, δικηγορική κιόλας. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει ένας δικηγόρος με το μυστρί και με το πυλοφόρι. Έχει από ό,τι φαίνεται, γιατί κοιτάξτε να δείτε τι έκανε. Διαφήμιζε στο site του ότι μπορεί να φέρει εργαζόμενους από άλλες χώρες με πολύ χαμηλά μεροκάματα. Και γι' αυτό το λόγο έχω καλέσει εδώ τον κύριο Αλεξανδράκη να το συζητήσουμε. Αυτό, μισό λεπτό καταρχήν, να δούμε αυτό που μόλις είπα. Να δούμε δηλαδή τι ακριβώς διαφήμιζε αυτή η εταιρεία. Για να δούμε. Η λύση, λέει, στο υψηλό μισθολογικό κόστος. Μετανάστες εργαζόμενοι. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία έκδοσης αδειών σε μετανάστες χωρίς καμία δική σας υποχρέωση. 3 χρόνια άδεια παραμονής για τους εργαζομένους σας. Εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι click to action button αυτό. Και για να δούμε και μια δεύτερη. Αν θέλετε να προσλάβετε φτηνά εργατικά χέρια, τότε η λύση είναι εδώ. Κλείστε σήμερα ραντεβού για να δούμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Το «για» θα έπρεπε να το έχουν βάλει, δεν το βάλαν. Ραντεβού με σύμβουλο. Πάλι click to action button, το πατάς δηλαδή και σε πηγαίνει για να κλείσει το ραντεβού. Αυτά είπε η εταιρεία και θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά, κύριε Αλεξανδράκη. Καταρχήν, είναι πρόθεση ή το έχουν κάνει ήδη? Γιατί φαντάζομαι θα κάνατε την έρευνά σας. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Ζαχαρέ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ότι το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, όπως και η Ομοσπονδία, έχει πάντα το μάτι του ανοιχτό. Μάτι γαρίδα που λέει και ο λαός μας, που λέμε εμείς στον κλάδο τέλος πάντων. Ιδιαίτερα όταν αφορά τέτοιες περιπτώσεις, περιπτώσεις γενικά που έχουν σκοπό να βάλουν στο στόχαστρο τους εργαζόμενους να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή τους σήμερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δουλεμπορικό νομικό με εισαγωγικά γραφείο δεν νομίζω. Θα τους δικάσουμε κιόλα, θα τα αφήσουμε όχι, και βέβαια θα τους δικάσουμε. Προφανώς, ναι, προφανώς συμφωνούμε και χαιρετίζουμε την παρέμβαση της αγγελίας του Αρείου Πάγου. Άμεση. Και θέλουμε, άμεση, βέβαια, και θέλουμε και τη βαθύτερη διερεύνηση πάνω στη σχετική, ας πούμε, καταγγελία, ώστε να γίνουν και όλες οι έκνομες ενέργειες αυταπάγγελτα. Όμως από μόνο του αυτό δεν φτάνει. Από μόνο του αυτό δεν φτάνει. Δεν ξυπνάει κάποιος το πρωί έτσι μια ωραία μέρα και λέει θα στήσω ένα σκλαβοπάζαρο, ένα λισβερίσι μαζί με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Καθόλου τυχαία αυτή την περίοδο. Πώς το ξέρουμε ότι είναι μαζί οι μεγάλες κατασκευαστικές? Καταρχήν, το email που στάλθηκε σε εταιρεία που σήμερα εργάζεται, μάλλον αν θέλετε δραστηριοποιείται μέσα στο ελληνικό. Ποιο το ελληνικό, αυτό το φαραωνικό έργο. Δεν εννοείται στην εταιρεία που έχει το έργο. Όχι, εντάξει. Δεν είναι σε κάποιον εργολάβο τους. Εντάξει, δεν θα κάτσουμε να δούμε ξεχωριστά. Όλα έχουν σημασία. Έχουν προφανώς όλα σημασία. Και αυτοί απλώς έλαβαν ένα email. Έκαναν κάτι. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Τους προλάβαμε. Τους προλάβαμε. Εντάξει, τίποτα δεν στέλνετε τυχαία. Εμείς όμως, κύριε Ζαχαρέ, τι θέλουμε να πούμε. Στέλνονται και τυχαία. Ξέρετε πόσες φορές μου έχουν στείλει εμένα ότι ένας πρίγκιπας στην Ναϊρόμπη πέθανε και θα πάρω τα λεφτά. Δεν στέλνετε τυχαία σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει περιθώριο. Δεν έχω πάντως μπάρμπα στο Ναϊρόμπι. Όχι, ναι, δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για συγχωροκάρτη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ούτε και για δικαιολογία. Μα δεν μιλάμε για συγχωροχάρτη. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό συνέβη ή αν το τσιμπήσατε την ώρα που το ετοιμάζανε. Μάλλον προφανώς το τσιμπήσαμε την ώρα που το ετοιμάζανε. Mm. Αλλά είναι γόνιμο το έδαφος για τέτοιες ευκαιρίες. Φυσικά, μάλιστα, γιατί ψάχνουν για εργαζόμενους. Σήμερα μάθαμε ότι συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία, λοιπόν, ασχολείται και με τα funds. Μάθαμε μάλλον το πρωί από δημοσιογράφους και τα κάνουν, λοιπά. Γιατί εντάξει, από ό,τι φαίνεται ασχολούνται και με πληστηριασμούς. Δηλαδή, όπου πονάει ο Κοσμάκης. Να κάνει όπου πονάει ο Κοσμάκης και όπου πονάει ο λαός είναι μισό μέσα λεπτό. Και βγάζουν. Κύριε Αλεξανδράκη, εδώ θα διαφωνήσω. Πληστηριασμοί δεν γίνονται μόνο εναντίον του Κοσμάκη. Γίνονται και εναντίον απαταιώνων. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δεν το ξέρουμε όμως. Γιατί η οικογένεια των Αμαία στα Πετράλωνα που την πετάξαν. Δεν ξέρουμε τι έκανε αυτό το γραφείο. Ωραία. Α προχωρήσουμε τώρα στη βάση. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό, γιατί πραγματικά εδώ έχει σημασία αυτό έχουν, που γίνεται. Όλα έχουν σημασία, όλα δένουν στο κάδρο. Έχουν, αλλά μην ποινικοποιούμε τον πληστηριασμό. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί ο απαταιώνας που πήρε τα λεφτάκια μας που τα ανακεφαλαιοποίησαμε στις τράπεζες και τα πήρε, πρέπει να του πάρουμε το σπίτι, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε δηλαδή, να μας πάρει το σπίτι εγώ ο απαταιώνας. Ξέρω ότι του Κοσμάκη παίρνουν. Λοιπόν, όχι, δεν παίρνουν του Κοσμάκη. Λοιπόν, το έδαφος λοιπόν αυτή τη στιγμή, για να έρθουμε στην κουβέντα μας, είναι πολύ γόνιμο για να εμφανίζονται τέτοιες. Πάρα πολύ.
με εισαγωγικά πάλι ευκαιρίες. Γιατί υπάρχει έλλειψη εργατών. Μισό λεπτό, ναι, θα το πούμε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν έχει εξαντληθεί, για να ξεκαθαρίσουμε, πώς η δυνατότητα του εγχώριου εργατικού δυναμικού. Γιατί γύρω-γύρω στις οικοδομές υπάρχουν. Το ξέρουμε αυτό. Και από τα στοιχεία. Όποιον μιλάω, μου λέει δεν βρίσκει εργαζόμενο. Και από τα στοιχεία. Δεν βρίσκει εργαζόμενο να πληρώσει. Να δώσει ημεροκάματα, να τηρήσει συλλογικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία Οικοδόμων. Και παρόλο που σε μεγάλα έργα μετά από κινητοποίηση οι εργαζόμενοι την έχουν επιβάλει, η κυβέρνηση ακόμα και σήμερα αρνείται να την κάνει υποχρεωτική, θα πρέπει να πληρώσουν, μάλλον να τηρήσουν τα ωράρια. Το 7ωρο το πενθήμερο, να ασφαλιστούμε όλες τις μέρες εργασίας και ασφάλιση. Είμαι μαζί ακόμα σας και σήμερα, ακόμα και σήμερα στα στοιχεία του ΕΦΚΑ φαίνεται ότι ο οικοδόμος κολλάει το μήνα 14 και 15 ένσημα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και τώρα ο οικοδόμος βρίσκεται σε κρίση. Δουλεύει μαύρα. Ακόμα δουλεύει. Λοιπόν, άρα λοιπόν μιλάμε ότι σε αυτές τις συνθήκες που όλα αυτά τα έργα... Δεν κατάλαβα πώς συνάγουμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι. Γιατί εγώ σας λέω ότι με όποιον μιλάω, μου λέει δεν βρίσκω πουθενά. Κύριε Ζαχαρέ, υπάρχουν εργαζόμενοι βάσει τα στοιχεία που δίνει και το ΕΦΚΑ, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε κιόλας εδώ ποιος ευθύνεται σήμερα που δεν υπάρχουν τα χέρια που οι ίδιοι οι ανάγκες ζητάνε, μάλλον οι δικές σου ανάγκες. Μιλάμε ότι 12 χρόνια που περάσανε τσακίσαν κυριολεκτικά τον κλάδο. Μα τι να κάνω, δεν έχει. Οι μεγάλες παραγωγικές δυνάμεις, μεγάλο κομμάτι των παραγωγικών δυνάμεων που ήταν στον κλάδο. Ή αλλάξαν επάγγελμα, φύγανε. Προφανώς οι άνθρωποι και προφανώς θα πιο νέοι. Βέβαια, σήμερα, με ποιους όρους θα έρθει να εργαστεί ο άλλος? Με ποιους όρους? Με τα 12 ώρα? Με τα μεροκάματα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, που πριν ακόμα φτάσουμε τη δεύτερη εβδομάδα έχει τελειώσει ο μισθός, που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα? Δεν είναι καλύτερη κάπως η μισθή αφού δεν βρίσκουν τώρα εργαζόμενους. Με 23 νεκρούς μόνο το 2023 και άλλους τόσους ακατεμένους και μέσα στο ελληνικό. Και μέσα στο ελληνικό και στα μεγάλα έργα. Άρα λοιπόν, για να πιάσουμε την κουβέντα από εκεί που την ξεκινήσαμε, είναι πολύ γόνιμο το έδαφος για τέτοιες επιχειρήσεις και τέτοιες ευκαιρίες. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Ζαχαρέ, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, η Ομοσπονδία Ελλάδας κτλ., όποιον εργαζόμενο, είτε έρθει με αυτόν τον τρόπο, είτε το φέρουν τίποτα σαπιοκάραβα, γιατί η φτώχεια, η ανεργία, η πολέμη οδηγούν σε αυτές τις συνθήκες και έρθει για δουλειά, εμείς θα τον αγκαλιάσουμε. Όλοι μας, δεν το συζητάμε. Θα ζητήσουμε. Θα πρέπει να έρθει με την όμορφη διαδικασία. Θα τον υπερασπιστούμε να πάρει τα ίδια μεροκάματα με εμάς. Θα τον υπερασπιστούμε να δουλέψει τις ίδιες ώρες με εμάς. Κατανοητά όλα αυτά. Δεν υπάρχει διαχωρισμός για μας. Για κανέναν δεν υπάρχει. Είτε χρώμα. Το λέτε εκ του περισσού, φαντάζομαι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Το λέμε για να ξέρουν και οι αναγνώστες. Όλοι αυτό πιστεύουν. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν σήμερα τι γίνεται? Είμαστε σε μια διαδικασία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και Ομοσπονδία που παλεύουμε και να τηρηθεί η συλλογική σύμβαση που έχουμε υπογράψει αλλά και νέες αυξήσεις στους μισθούς, ιδιαίτερα στα μεγάλα έργα. Σε τέτοιες κινητοποιήσεις βρίσκονται και η γραμμή μετρό 4 με μεγάλες δυνατές μαχητικές κινητοποιήσεις, άλλα έργα μεγάλα αυτή τη στιγμή κομβικά. Και γενικότερα υπάρχει δυσαρέσκεια στον κλάδο που κοιτάει σήμερα πώς θα μεγαλώσει το μεροκάματό της. Είναι εύκολη περίοδος για να μεγαλώσουν τα μεροκάματα. Δεν είναι καθόλου εύκολη περίοδο. Αν υπάρχουν εργαζόμενοι, τα μεροκάματα πρέπει να αυξάνονται, αλλιώς δεν θα βρουν ποτέ. Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολη περίοδο, ίσα-ίσα, που μέσα σε ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο που έχει στηθεί όλα αυτά. Προτιμούσατε δηλαδή αυτό που γινόταν τα προηγούμενα 10 χρόνια που δεν υπήρχαν δουλειές? Κοιτάξτε, εμείς δεν πιάνουμε το πρόβλημα από τη λογική του λιγότερου κακού. Εσείς το είπατε πρώτα. Εμείς, ναι, αν θα με αφήσετε να τελειώσω, εμείς. Δεν σας έχω διακόψει λεπτό. Εμείς λοιπόν βάζουμε με βάση ζητήματα, κριτήριο την ίδια τη ζωή μας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αποκτήσει. Αυτό είναι το περιεχόμενο το οποίο διαμορφώνει. Ωραία. Το πλαίσιο. Θέλω να με αφήσετε λίγο να μπορέσω να κάνω μια ερώτηση εγώ για να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, μάλλον απευθυνθήκατε στα συνδικαλιστικά όργανα των δικηγόρων, τι σας είπαν? Αυτό δεν το γνωρίζω αν έχει κάνει η Ομοσπονδία κάποια παραπάνω κίνηση. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Ζαχαρέ, δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία σε αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλη. Γιατί έχει μπει. Γιατί και αυτοί οι συνδικαλιστές. Θα τα βρούμε, θα ενωθούμε, θα υπάρξει νομίζω και άλλη λεγγύη
και υποστήριξη από, από κάθε σύλλογο ή σωματείο που κατανοεί σήμερα την ανάγκη ότι πρέπει αυτό το πράγμα να μπούμε μπροστά, να τους κόψουμε το βήχα, γιατί μιλάμε για λυτήριους. Γιατί μιλάμε για λυτήριους, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας. Μάλιστα. Και για, αφού και κλείνουμε, για να κλείσουμε, να κλείσουμε, εμείς λέμε και από αυτό εδώ το βήμα, ότι την Παρασκευή καταρχήν πρέπει να δώσουμε μια αγωνιστική απάντηση μαζική, όχι μόνο οικοδόμη, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι, έξω από τα γραφεία του δικηγορικής εταιρείας BCLA. Συγκρού... Γιατί όμως, αφού έχει παρέμβει η εισαγγελία. Εμείς δεν... ναι, έχει πάρει απόφαση. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Θα τους κόψουμε το βήχα. Δεν είναι... Είναι μήνυμα προς πάσα κατένθηση για να κοπούν και ιδέες και σε άλλους που μπορεί να μπουν. Απλώς τώρα ταλαιπωρείστε με αυτό το πράγμα. Όχι, καθόλου δεν ταλαιπωρούμαστε. Είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε την εργατική τάξη, τον κλάδο μας, τους εργαζόμενους, και σε αυτό δεν χωράει. Όπως πιστεύετε. Και θα δώσουμε τη μεγαλύτερη απάντηση στη μαζική μαχητική απεργία στις 31 του μήνα που έχει ο κλάδος για 7ωρο πενθήμερο. Με μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας μετράνε, με αυξήσεις στους μισθούς, εργοταξιακές συμβάσεις. Θέλω να βάλετε μια τελεία. Το είπατε, το ξαναείπατε, το ακούσαμε και το κατέγραψα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Πρέπει να τονιστεί καλά, γιατί δεν έχετε πρόβλημα, το τονίζετε. Η μάχη είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.